Και εδώ έχουμε τώρα έναν ωραίο τύπο, ο οποίος είναι νέος μπαμπάς, ο οποίος είναι αθληταράς, έχει παντρευτεί και μια πολύ ωραία γυναίκα, έχουν έρθει τα πάνω κάτω στη ζωή του και να τον γνωρίσουμε και από κοντά. Είναι πρώτη φορά που το κάνουν συνέντευξη και μαζί μας είναι ο κύριος Εντεοκλής Παύλου. Γεια σου, Εντεοκλή. Παύλου, καλησπέρα, Γιώργο. Είσαι καλά? Όλα καλά. Ωραία. Καλύτερα από ποτέ. Καλύτερα από ποτέ. Ακριβώς. Θέλω να σε ξεκινήσω από τα τελευταία, τη τελευταία εισοδία στα νέα. Ωραία. Θέλω να μου πεις πώς είναι παντρεμένος με την Ελένη Χατζίδου, βέβαια, την πολύ όμορφη και γνωστή τραγουδίστρια Εντεοκλής. Θέλω να μου πεις το μωρό τώρα πόσο είναι. Το μωρό είναι τριών μηνών. Τριών μηνών. Κοιμάστε το βράδυ, Εντεοκλή? Να σου πω την αλήθεια. Είναι ένα ίσο μωράκι, ναι. Κοιμόμαστε αρκετά, δηλαδή το μωρό συμπληρώνει 10-11 ώρες ύπνου, τη συμπληρώνει. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Είστε από τους πολύ τυχερούς, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό έτσι. Εγώ δεν το έχω βιώσει ποτέ με τα δύο μωρά. Όχι, είναι ένα μωράκι πολύ ήρεμο, δηλαδή θα κλάψει όταν κάτι χρειάζεται πραγματικά. Γκρινιάζει ελάχιστα. Αλλά όχι, γενικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Ναι. Υπάρχει άψογη συνεργασία μεταξύ εμένα και τη γυναίκα μου. Κάτσε, επειδή παίζαμε ένα θέμα πριν, βγήκε η Ολυμπία Ηχοψωνίδου. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ο Βασίλης, επειδή είναι αθλητής, πρωταθλητής κτλ., δεν βοηθάει τόσο πολύ στο σπίτι, τουλάχιστον όταν είναι στο πικ το αθλητικό. Εσύ βοηθάς την Ελένη ή η Ελένη έχει αναλάβει όλο το μεγάλωμα του μωρού? Δηλαδή, πώς τα μοιράζετε στο σπίτι τα πράγματα? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο βάρος έχει πέσει στην Ελένη. Και κατά κάποιο μαγικό τρόπο μεταξύ μητέρας και παιδιού, το παιδί ηρεμεί και λίγο περισσότερο στην αγκαλιά της μανούλας παρά στη δική μου. Ναι. Ωστόσο, όπου μπορώ και με την πρώτη ευκαιρία, πάντα βοηθάω, πάντα μοιράζομαι τις δουλειές. Όταν έχει μια δουλειά η Ελένη, τη βοηθάω εγώ στο σπίτι, κάνω κάποια πράγματα εγώ. Μπορώ να πω ότι τα έχουμε μοιράσει. Δηλαδή, στο σπίτι, σε τι δουλειές κάνεις, Εντεοκλή? Τα πάντα. Δηλαδή. Από το μαγείρεμα, από το πλύσιμο, από να απλώσω ρούχα, πλυντήρια, τα πάντα. Τα κάνεις όλα, έτσι. Απλά αυτό που έλεγα και το σημαντικό στη στήριξη μιας γυναίκας. Το να κάνεις τις δουλειές του παιδιού ή να το αλλάξεις, δεν θεωρείται ότι στηρίζεις μια γυναίκα. Αυτά είναι τα αυτονόητα που πρέπει να κάνεις σαν πατέρας, είναι και δικό σου παιδί. Σωστό. Η στήριξη που χρειάζεται μια γυναίκα είναι να τη βοηθήσεις στο να επανέλθει στις ισορροπίες που είχε και πριν τη γέννα σαν μονάδα. Αυτή είναι η ουσιαστική στήριξη που θέλει η γυναίκα. Πάρα πολύ ωραία. Ώστε να βρεθεί στις ισορροπίες που είχε. Στην ουσία δηλαδή θέλεις η γυναίκα σου να είναι καλά σαν μονάδα, εσύ να είσαι καλά σαν μονάδα και όλο αυτό να έρθει και να συμπληρωθεί με στο σπίτι και να υπάρχει μια ευτυχία. Πάνες αλλάζεις? Φυσικά. Αλλά είναι και τα αγαπημένα, μπορώ να σου πω. Το μωρό κοιμάται στο δικό σας δωμάτιο ή το έχετε πάει στο δικό του ήδη? Όχι, είναι στο δωμάτιό του. Ωστόσο, πάντα έχουμε την κάμερα δίπλα μας και έχουμε το νου μας. Και ακούτε, ναι, και ακούμε, βλέπετε. Ακούμε αν χρειαστεί κάτι, αλλά το έχουμε στο δωμάτιό του. Στο δωμάτιό του. Ναι. Θυλάζει, Ελένη? Θύλασε αρκετά. Τώρα είμαστε στη διαδικασία που το χωρίζει λίγο. Σιγά, ναι, εντάξει, ναι. Το χωρίζει λίγο σιγά-σιγά. Έχει αλλάξει ήδη η ζωή σας ή ακόμα, επειδή είναι πολύ πρόσφατο, δεν? Όχι, η ζωή άλλαξε από την πρώτη στιγμή. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι τελείως πρωτόγνωρο. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι χειρότερο. Είναι κάτι μαγικό. Κάθε μέρα είναι μοναδική. Έχεις ένα καινούριο στόχο, προσπαθείς. Δηλαδή, όλα είναι καινούρια. Ναι. Φυσικά όμως υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό δέσιμο που δημιουργείται στο ζευγάρι, που είναι πραγματικά μαγικό. Δηλαδή, αν με την Ελένη ήμασταν καλά μία φορά, τώρα είμαστε. Πώς ερωτευτήκατε, πώς γνωριστήκατε με την Ελένη? Με την Ελένη, ήταν κάτι κεράβνο βόλο. Ανταμωθήκαμε στο γυμναστήριο πρώτη φορά. Στο γυμναστήριο? Στο γυμναστήριο. Θα τη γύμναζες εσύ δηλαδή? Όχι, όχι, δεν γνωριζόμασταν. Πήγα εγώ σε ένα χώρο, σε ένα γυμναστήριο, την είδα. Τυχαία μετά, εγώ επειδή είμαι προσωπικός γυμναστής, είχα ένα μαθητή ο οποίος την ήξερε. Ναι. Και τελείως συμπτωματικά της είπε ότι ρε, εσύ, επειδή δεν ήταν ευχαριστημένη με τη γυμναστική που έκανε, της λέει να γνωρίσει τον γυμναστή μου, να σου κάνει προπόνηση, θα τρελαθείς ακριβώς. Και ενώ την είχα δει μία φορά εγώ, την είδα να μπαίνει στο στίβο. Ναι. Και λέω, αυτά είναι η μαθήτρια που μου λέει και καινούργια. Μου λέει, ναι, δεν το πιστεύω. Και εκεί ήταν η στιγμή που βρεθήκαμε και από εκεί έπειτα όλα συνεχίστηκαν. Εσύ την είδες και την ερωτεύτηκες με την πρώτη ματιά. Ακριβώς. Η Ελένη ένιωσε το ίδιο ή σε πήρε χρόνο να την κατακτήσεις? Όχι, από ό,τι μου είπε το ίδιο. Ένιωσε το ίδιο. Ήταν αμοιβαίο. Δηλαδή, αμοιβαίο. Κοίταγμα στα μάτια και έρωτας. Είναι ακριβώς αυτό. Κοίταγμα στα μάτια και αμέσως ήταν μια σπίθα που κάθε μέρα μεγάλωνε. Τι λες τώρα? Δηλαδή, βγήκατε ραντεβού κατευθείαν και τα λοιπά, ρε παιδί μου, πώς? Μετά από δύο μαθήματα, ναι, τη πρότεινα εγώ να πάμε για περπάτημα. Α, για περπάτημα το πρώτο ραντεβού. Κοίτα, ναι. Πώς φαίνεται, ρε παιδί μου, οι γυμναστές. Εγώ θα πήγαινα πρώτο ραντεβού για φαγητό. Ο γυμναστής θα πάει πρώτο ραντεβού για περπάτημα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εντάξει, ναι, όχι, ήθελα να πάμε για περπάτημα. Ήταν και ο καιρός κατάλληλος. Ναι. Και αυτό μου έβγαλε. Ήθελα να μοιραστώ μια τέτοια στιγμή με αυτή τη γυναίκα που γνώρισα εκείνη τη στιγμή. Να πάμε και η πρόταση γάμου πώς έγινε, μετά από πόσο διάστημα? Η πρόταση γάμου έγινε στο σημείο αυτό που πήγαμε στο δεύτερο ραντεβού και περπατήσαμε. Ναι. Που καθίσαμε σε ένα παγκάκι και μιλήσαμε. Στο ίδιο αυτό παγκάκι έγινε και η πρόταση γάμου.
Τι με όλα είπες? Τα παραδοσιακά πράγματα. Έχεις και γονάτισα φυσικά, γονάτισα φυσικά. Είμαι και εγώ παραδοσιακό άντρα και η Ελένη. Μονόπετρο κτλ. Ακριβώς. Και θα με παντρευτείς, θα γίνεις γυναίκα της ζωής μου, τι είπες? Όπως το είπες ακριβώς. Θα γίνεις γυναίκα της ζωής μου. Και σου είπε ναι, φαντάζομαι. Μου είπε ναι. Μου είπε ναι. Και μετά τι κάνετε, κλάψατε ή γελάσατε? Εντάξει, υπήρχε... Γιατί είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ανάμεικτο. Είναι κάτι μεταξύ κλάματος και γέλιου. Είναι μεγάλη συγκίνηση, η συναισθηματική φόρτιση είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά μοναδική στιγμή και αυτή. Γιατί, Ελένη, πιστεύεις ότι είναι η γυναίκα της ζωής σου? Ξέρεις, Γιώργο, υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια ανθρώπινα συναισθήματα, τα οποία δεν μπορεί να τα εξηγήσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορούσα να τα εξηγήσω. Είναι κάποια πράγματα που απλά τα νιώθεις. Mm-hmm. Ένα τόσο μεγάλο συνέστημα, όπως είναι η αγάπη, πολλές φορές δεν ερμηνεύεται. Είναι απλά ότι με αυτόν τον άνθρωπο φαντάζομαι τον εαυτό μου μετά από 100 χρόνια, μετά από 80 Αλήθεια, χρόνια, μετά από 70 χρόνια. Είναι αυτό. Είναι απλά ότι το νιώθεις και ξέρεις ότι αυτό είναι. Τι όμως, είσαι πολύ ερωτευμένος. Εντάξει, προφανώς. Σε ζηλεύω. Μακάρι να ερωτευόμουν κι εγώ έτσι στη ζωή μου κάποια στιγμή. Ναι, είναι πολύ μεγάλο συνέστημα έρωτας. Μου λένε πάρω το κοντρόλ και εμείς. Όλες οι γυναίκες μου λένε πόσο ωραίος άντρας είσαι και ότι κρίμα να είναι δεσμευμένος σε ότι ο Κλής μου λένε πάρω από το κοντρόλ. Το γεγονός ότι έχετε μια διαφορά ηλικίας που είναι μεγαλύτερη η Ελένη. Mm. Έπαιξε κάποιο αρνητικό ρόλο, ας πούμε, στη σκέψη σου ή κανένα? Κανέναν. Και μάλιστα αυτό που συζητήσει και με φίλους και με αρκετούς ανθρώπους που αναστρέφουμε καθημερινά είναι ότι είναι μεγάλη ευλογία και πρέπει να θεωρείσαι πολύ τυχερός. Ακόμα και όταν καταφέρεις και ζήσεις έστω και 5 χρόνια πραγματικής ευτυχίας στη ζωή σου. Ναι. Δηλαδή, εγώ γνώρισα τη γυναίκα που με έκανε ευτυχισμένο, που πίστεψα ότι θα ζήσω για πάντα μαζί της και θα σκεφτόμουν κάτι τέτοιο. Είναι πολύ λίγο, καταλάβεις να σου πω. Είναι μόνο το ότι γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο και ένιωσα όλα αυτά, είναι κάτι μοναδικό από μόνο του. Δεν μπορώ να το υποβαθμίσω σκέφτοντας κάτι τόσο λίγο. Θα ξαναβγεί στο τραγούδι Ελένη όταν μεγαλώσει το παιδί? Ξαναβγαίνει τώρα. Ξαναβγαίνει έχει τώρα. Κλείσει ήδη πάρα πολλές δουλειές. Ξεκινάει η Ελένη τώρα πάλι? Ναι, ξεκινάει τώρα. Έχει κλείσει πάρα πολλές δουλειές ήδη. Έβαλε καινούργιο τραγούδι. Το έχεις ακούσει? Ναι. Τώρα με ενημερώνω ότι την έχουμε και καλεσμένη στην εκπομπή σε λίγες μέρες για να μας τραγουδήσει και να μας μιλήσει. Πάρα πολύ ωραία. Τα έχετε κανονίσει εσείς. Έχει βγάλει καινούργιο τραγούδι, το Αχαριστία τώρα. Τα ξέρει εκείνη τα διαδικαστικά. Τι ζηλεύεις καθόλου, Τεοκλή? Επειδή είναι μια ωραία γυναίκα και μια γυναίκα η οποία, ρε παιδί μου, είναι γυναίκα της πίστας. Δηλαδή βγαίνει έξω ότι θαυμάζουν όλοι οι άντρες, θαυμάζουν οι γυναίκες. Υπάρχει κάποια ζήλια γι' αυτό? Η ζήλια πάντοτε πηγάζει από τον άνθρωπο που την προκαλεί. Η ζήλια δεν πηγάζει από το τι σου. Από το πόσο αρέσει ή από το πόσο θαυμάζει. Δεν νομίζω να υπάρχει ερωτευμένος άνθρωπος τόσο πολύ mm-hmm. που να μην ζηλεύει τον άλλον. Όχι, και όμως δεν τη ζηλεύω. Τη ζηλεύω μόνο με τον καλό τρόπο. Δεν τη ζηλεύω γιατί η ίδια μου βγάζει αυτή την εμπιστοσύνη και αυτή τη σιγουριά που υπάρχει μέσα στο σπίτι. Οπότε δεν έχω λόγο να τη ζηλέψω. Θα τη ζηλέψω πάντα μεταξύ σοβαρού και αστείου ή θα την πειράξω λίγο. Τα πειράγματα mm-hmm. του ζευγαριού. Mm-hmm. Αλλά όχι κάτι σημαντικό, κάτι που να δημιουργήσει θέμα δηλαδή, στη σχέση μας. Γιατί, mm-hmm. γιατί η ίδια δεν μου δίνει αυτό το δικαίωμα. Πες μου κάτι, Τεοκλή, γιατί θέλω να το αναφέρω γι' αυτό. Όταν είχε το θέμα με το πόδι σου, ρε παιδί μου, άλλαξε η ζωή σου από τότε? Δηλαδή, βλέπω έναν άνθρωπο απόλυτα δυνατό, που φάνηκε ότι αυτή η περιπέτεια δεν του άλλαξε καθόλου τη σκέψη και τη δύναμη. Γιώργο, θα σου πω ότι μετά από ένα τέτοιο συμβάν, η ζωή σου αλλάζει 100%. Είναι μια καινούργια ζωή. Το ότι είναι μια καινούργια ζωή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι μια χειρότερη ζωή. Mm-hmm. Είναι μια διαφορετική ζωή. Μια πρόκληση, καινούρια. Στο νοσοκομείο μου λέγανε οι γιατροί ότι ο κλίμα ανησυχεί, δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι κανένα πρόβλημα αυτό που έχει πάθει. Και επειδή είμαι ρεαλιστής στη ζωή μου, του εξηγούσα ότι για να γεννιόμαστε αρτιμελείς, είναι πολύ σημαντικό να ζήσουμε και να πορευτούμε έτσι. Το να χάσεις ένα μέλος σώματός είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια μορφή αναπηρίας και πρέπει να είσαι καλά με αυτό. Είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι είναι στο χέρι σου. Αυτό το πρόβλημα, το πόσο θα το κάνεις να φαίνεται στην καθημερινότητά σου. Mm-hmm. Αυτό είναι στο χέρι σου. Είναι στο μυαλό μας κυρίως. Υπάρχουν και πρακτικά θέματα, αλλά φυσικά το μυαλό είναι αυτό που σε κάνει πιο δυνατό και σε βοηθάει να ανταπεξέλθεις σε ό,τι και αν πρέπει να κάνεις στη ζωή σου. Φαντάζομαι, δεν το έχω ζήσει, φαντάζομαι ότι η πρώτη σκέψη από τις πρώτες σκέψεις που σου γεννιούνται είναι το γιατί ρε γαμώτο σε μένα. Είναι μια σκέψη η οποία έρχεται και φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Φεύγει αυτό, Και θα σου πω το λόγο. Όταν συμβαίνει κάτι στη ζωή σου, πρέπει να θωρακιστείς πνευματικά και ψυχικά για να μπορείς να ανταπεξέλθεις όλο αυτό. Mm-hmm. Το γιατί συμβαίνει σε μένα είναι μια ερώτηση που απάντηση δεν μπορείς να δώσεις. Οπότε μπαίνεις σε μονοπάτια τα οποία μπορεί να χαθείς πολύ εύκολα. Οπότε πρέπει να τις σβήσεις αμέσως. Και με μια πολύ εύκολη απάντηση, γιατί σε μένα, σε ποιον. Αν μπορείς να αποδείξεις κάποιον, κάνε την ερώτηση. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να αποδείξεις κάποιον. Δεν χρειάζεται να την κάνεις και αυτήν την ερώτηση. Αισθάνθηκες, Τεοκλή, ποτέ μειονεκτικά? Δεν μιλώ για
πράγματα που μπορεί πραγματικά να έχει ένα θέμα, μειονεκτικά σε σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο. Να πεις ότι εγώ, ρε γαμώτο, κάτι λάθος, όχι κάτι λάθος, κάτι μου λείπει. Όχι. Αισθάνθηκες ποτέ έτσι? Όχι, είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ότι είναι στο χέρι σου το πόσο θα κάνεις αυτό το πρόβλημα, αν είναι μικρό ή μεγάλο. Και θα σου συμπληρώσω κιόλας ότι όλο αυτό και η αποκορύφωση της ουσιαστικής αποκατάστασης ψυχικής, γιατί αυτή είναι η ψυχική αποκατάσταση, στο να πουλώσει τα τραύματά σου, παίζει προσφορά. Το πιο λόγο θα βρεις ώστε να προσφέρεις μέσα από όλο αυτό που σου συνέβη. Όταν περνάς κάτι τόσο σοβαρό, ξέρεις, είναι πολύ εγωιστικό να το ζεις μόνο για τον εαυτό σου. Όταν περνάς κάτι τέτοιο, είναι σημαντικό να μπορέσεις να δώσεις και να μεταδώσεις τα μηνύματα αυτά που πήρες από αυτό που σου συνέβη και στους υπόλοιπους ανθρώπους, χωρίς να τους συμβεί το αντίστοιχο. Μάλιστα. Θα πάμε στους Ολυμπιακούς του 2020 με το κανόε καγιάκ. Με το κανόε καγιάκ. Εμένα ο πρωταθλητισμός είναι τρόπο ζωής χρόνια τώρα από μικρό παιδί. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω για αυτούς τους Ολυμπιακούς ή για τους επόμενους. Ο πρωταθλητισμός είναι τρόπο ζωής για μένα. Είναι. Δεν είναι ένας αγώνας, ένα μετάλλιο. Είναι κάτι που έτσι έχω μάθει να ζω και έτσι πορεύομαι και πάντα. Μάλιστα. Συνεχίζω.